τον καθηγητή Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μας χαρά και νομίζω ότι είναι αυτονόητο το ερώτημα, γιατί δεν είναι μια κατάσταση που αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και την χώρα στην οποία βρίσκεστε εσείς και την Ελβετία. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Ελβετία και αν όντως η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη, θα έλεγε κανείς, αυτή τη στιγμή με έναν πόλεμο? Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Ελβετία είναι αρκετά δύσκολη. Είναι αρκετά χειρότερη από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι στην Ελλάδα, με τον ίδιο ρυθμό εξετάσεων που γίνεται περίπου και στην Ελλάδα. Οπότε αυτή η διαφορά δεν είναι λόγω αριθμού εξετάσεων. Υπάρχουν πιο πολλοί νεκροί, υπάρχει πιο μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία ήδη και ήδη. Παρόλο που το σύστημα υγείας της Ελβετίας είναι πάρα πολύ καλό και θεωρείται πολύ αναμειγμένο. Ναι, αυτό κάνει εντύπωση. Θα λέει κανείς ότι μιλάμε για ένα άρτιο, ένα καλό σύστημα υγείας, δομημένο σωστά. Κάνει πραγματικά εντύπωση. Νομίζω ότι το είχαν πάρει λίγο χαλαρά. Νομίζω ότι το βρήκανε, πιστεύαν ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλη συνέπειες, πιστεύαν ότι δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη διείσδυση του ιού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν εκτιμήσαν σωστά και την κατάσταση στην Ιταλία, η οποία συνορεύει με την Ελβετία, κυρίως λόγω της ιταλικής πλευράς της Ελβετίας στο Τιτσίνο, όπου εκεί έχει πάλι πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών σχετικά με τα υπόλοιπα καντόνια. Να ρωτήσω κάτι. Βλέποντας τώρα έτσι και κρίνοντας και τις δύο χώρες, Ελβετία και Ελλάδα, εκτιμάτε ότι στην Ελλάδα γίνονται τα σωστά βήματα? Ναι, βέβαια. Η Ελλάδα πήρε πάρα πολύ σωστά μέτρα πάρα πολύ γρήγορα και μπόρεσε να σταματήσει το κύμα που ερχότανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ χειρότερα τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λιγότερο κακά. Αυτή είναι ο τρόπος που πρέπει να το δούμε, γιατί είναι ακόμα ρευστά τα πράγματα, είναι πολύ νωρίς και μην εντυπωσιαστείτε αν υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν τα μέτρα. Απλώς δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμα να λειτουργήσουν. Οι άλλες χώρες είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, όποια και να δείτε, ανάλογα με το δικό τους μοντέλο. Η Γαλλία, ακόμα και η Ελβετία, η Ολλανδία έχει προβλήματα και διάφορες άλλες χώρες και η Γερμανία, φυσικά, όπως είδατε. Γενικά είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση και το πρόβλημα δεν είναι πόσοι άνθρωποι θα νοσήσουν ή τελικά πόσοι άνθρωποι θα καταλήξουν έτσι σαν ένα ποσοστό, ένα στατιστικό. Είναι περισσότερο η πίεση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, αν υπολογίζαμε ότι αυτοί όλοι οι ασθενείς θα μοιράζονται στον χρόνο τα επόμενα 3-4 χρόνια, ο αριθμός των θανάτων θα ήταν πολύ μικρότερος και το σύστημα υγείας θα μπορούσε να τους υποστηρίξει. Ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία είναι τεράστιος και πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που έχουν διαγνωστεί ακριβώς επειδή δεν μπορεί το σύστημα υγείας να τους βοηθήσει. Και μένουν πάρα πολύ χωρίς αναπνευστήρια, δεν υπάρχουν και τέτοιοι αναπνευστήρες. Άρα είναι και λογιστικά προβλήματα, που θα λέμε logistics, τα οποία οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ο κάθε ασθενής ξεχωριστά πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει στη μαγεία. Να ρωτήσω κάτι. Πώς θα βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη μάχη? Είναι ένα πολύ απλό ερώτημα που απασχολεί τους πάντες. Και αν υπάρχουν δεδομένα τέτοια, και βάσει έτσι, χρησιμοποιώντας, κύριε καθηγητά, και τη δική σας ιδιότητα, που μας κάνουν να αισιοδοξούμε? Δεν έχω το αυτοκόλλητο, μένουμε σπίτι, γιατί δεν είμαι στην Ελλάδα, θα το είχα πάρει αλλιώς. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι και ένα τόσο απλό πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης, το οποίο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Όπως είπαν και κάποιοι, άλλες φορές είχαμε πολέμους, οι οποίοι πραγματικούς πολέμους, μιλάμε με όπλα και χώρες οι οποίες να είχαν εχθρικές πράξεις μεταξύ τους, όπου οι άνθρωποι καλούνται να πάνε στο μέτωπο. Τώρα οι άνθρωποι καλούνται να κάτσουν στο καναπέ τους, να παίξουν τα παιδιά τους, να δουλέψουν λίγο παραπάνω, να γράψουν κάτι, να διαβάσουν ένα βιβλίο. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Και όταν βλέπω ανθρώπους εδώ στην Ελβετία, πολύ περισσότερο χειρότερα από την Ελλάδα, να πηγαίνουν να κάνουν πικνίκ στο πάρκο μαζικά, δεν μιλάω για μόνο την οικογένεια, απογοητεύομαι για το πόσο χαμηλό αίσθημα ευθύνης έχουν απέναντι στους ανθρώπους και στους συμπολίτες τους. Επομένως, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μένουμε σπίτι, οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους, η επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι, όχι μόνο στα επίπεδα της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Επομένως, αφήνουμε τα επιστημονικά θέματα στους επιστήμονες, τα ιατρικά θέματα στους γιατρούς και εμείς ως πολίτες πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Να ακολουθήσουμε τους κανόνες, διότι είναι μια κατάσταση πολεμική. Και το λέω πόλεμος, όχι για να πω ότι είναι κάτι που πεθαίνουμε,
είναι έκτακτες συνθήκες. Και πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα σε άλλες περιόδους δεν είναι δεδομένα και αφήνουμε στους ανθρώπους που ξέρουν να πάρουν τις αποφάσεις για μας. Εγώ ελπίζω να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι και εσείς κοιτάτε και τα δεδομένα που υπάρχουν και από τον χώρο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ιατρική. Εμβόλια, φάρμακα, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αισιοδοξούμε άμεσα, να το πω έτσι, ποιος θα μπορούσε να είναι ένας χρόνος πάνω στον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε ένα εμβόλιο ή μια αντιμετώπιση της κατάστασης. Το εμβόλιο έχει ακόμα χρόνο. Και πολλοί λένε το φθινόπωρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο. Εάν πάμε για εμβόλιο το φθινόπωρο, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και θα δεχτούμε ένα εμβόλιο με κάποιο ρίσκο ότι δεν θα έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Αυτό που ελπίζω και φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη αποδοτικότητα είναι κάποια φάρμακα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία φυσικά έχουν περάσει όλα τα τεστ ασφάλειας και φαίνεται ότι λειτουργούν είτε μόνο τους είτε σε μείγμα το οποίο έχει δοκιμαστεί. Φυσικά ανάλογα με τον οργανισμό του ανθρώπου, γιατί δεν δουλεύουν τα φάρμακα 100%. Εκεί πιστεύω ότι είναι το άμεσο το οποίο μπορούμε να περιμένουμε. Τώρα, στα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί ο κορονοϊός δεν θα φύγει. Ο κορονοϊός θα είναι εδώ, όπως είναι και η γρήπη, για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ίσως, σε άλλες μορφές, μεταλλαγμένος, σε διάφορα στελέχη, όπως θα το δούμε. Το εμβόλιο θα κάνει καλό, διάφορες άλλες μέθοδοι θα βρεθούν. Δεν ανησυχώ για το μέλλον, για το μακρινό μέλλον, ανησυχώ για το άμεσο μέλλον. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που θα δώσουν λύσεις για να επιβραδυνθεί η κατάσταση και να γίνει πιο ελεγχόμενη στα νοσοκομεία. Και αν γίνει αυτό, φυσικά μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είναι μια απλή ίωση από τη στιγμή που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά περιστατικά πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και σε εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ.